Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε μια τεράστια απουσία, αυτή του Σταύρου του Κόλκα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Λευκορωσία και ενώνει τις δυνάμεις του μαζί με τους ποδοσφαιριστές, κάνοντας την προπόνησή του το απόγευμα και αύριο. Δεν θα αφήσουμε όμως να μας στιγματίσει αυτή η απουσία. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Έχουμε μια μεγάλη απουσία. Αυτό ήθελα να πω, Σοφάκη που βρίσκεται εξ αριστερών σήμερα. Και εκτός από τη Σοφία, έχουμε δύο παρουσίες συγκλονιστικές για την πόλη. Είναι δύο άτομα τα οποία κοσμούν την Παοξίδικη οικογένεια εδώ και καιρό. Και είναι και 35 χρόνια φίλοι μου εδώ και 35 χρόνια. Είναι λοιπόν κοντά μας ο Παντέλας, Ντέλας γνωστότερος, και ο Ισμύρ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα παιδιά, και πιστεύω ότι μαζί σας σήμερα η εκπομπή θα πάει πάρα πολύ καλά. Το θέμα μας σήμερα θα είναι ελεύθερο, πρέπει να κριθούμε όλοι μας, γιατί εδώ είμαστε ερασιτέχνες, είμαστε χομπίστες, πρέπει να κριθούμε με απόλυτη επιείκεια και να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Είναι σαν να είμαστε στο σχολείο και να μας βάλουν θέμα ελεύθερο. Δεν βάζαμε η άνοιξη, τα παιδιά παίζουν ό,τι θέλουμε, ελεύθερο, με κεντρικό άξονα αρχικά τον ΠΑΟΚ και τον αγώνα το αύριο στη Λευκορωσία. Ισμύρ, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ λοιπόν αύριο, πώς το βλέπεις εσύ σαν ΠΑΟΚτσής μέσος χρόνια στα γήπεδα? Επειδή εγώ είμαι και λίγο προληπτικός, ο διαιτής ο οποίος μας παίζει στο συγκεκριμένο μάτς είναι Αυστριακός, μας είχε παίξει και πριν 4 χρόνια στο ίδιο γήπεδο και είχαμε κερδίσει 0-2 με 2 γκολ του Αθανασιάδη. Με κλονίζεις, με γοητεύεις. Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτησή σου και νομίζω ότι λίγο το ξέρω. Ο ίδιος διαιτητής. Ο ίδιος Αυστριακός, ο ίδιος διαιτητής μας είχε παίξει και στο 0-2 με τη Μίνσκ. Κύριε Ντέλα μου. Κοίταξε, Όθων. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν και δεν έχω κανένα άγχος αν θα κερδίσουμε ή όχι. Πάρα πολύ ωραία μιλάς. Εγώ έχω την προσοχή μου στο πρωτάθλημα. Το οποίο πρωτάθλημα, για να πάμε και δεν μας εμποδίζει κανένας να ταξιδέψουμε στον χώρο του πρωταθλήματος. Ποια είναι η άποψή σου, κύριε Ντέλα, για το πρωτάθλημα το φετινό? Ο ΠΑΟΚ θεωρείς ότι θα το κατακτήσει? Γιατί αναμφίβολο είναι το κεντρικό φαβορί. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν θέλω δεν έχει γλώσσα, δείξει, θέλω δεν... αυτό που νιώθεις από την καρδιά. Καλά, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ευχαριστημένος μέχρι τώρα με την εικόνα της ομάδας, πέρα από τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε φέρει. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Και συγκεκριμένα, όταν έχεις πάρει 4-5 μεταγραφές, οι οποίες ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί, δεν έχουν βοηθήσει την ομάδα. Τι να συμφωνώ πω. Συμφωνώ πέρα... απόλυτα, κύριε Ντέλα μου, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα από τις μεταγραφές της. Από τις μεταγραφές του. Τίποτα απολύτως. Εσείς, κύριε Σμύρ, την παρουσία του Βέρμπλουμ, του υψηλόσωμου center back που ακούει το όνομα Χατσερίδη και των λοιπόν μεταγραφών, πώς τη βλέπετε τώρα? Καταρχήν θέλω να μιλήσω για την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Βεβαίως θα μιλήσω. Η δικιά μου άποψη είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή... Εγώ βλέπω μια ομάδα που έχει τον περσινό κορμό, έχει αποκτήσει μέταλλο και ναι, κερδίζουμε παρόλο που δεν παίζουμε καλά. Ναι, όμως φίλε μου, αυτό δεν είναι άσχημο? Εσένα σαν μέσο ΠΑΟΚτσι δεν θα ήθελες να συνδυάζεται το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο στόχος, ο τελικός, μαζί με καλές εμφανίσεις? Σίγουρα θα με ευχαριστούσε αυτό, αλλά αν γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, έχουμε πολλούς αγώνες σε πολλά πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ με φοβερές εμφανίσεις και το αποτέλεσμα ήταν να βγαίνουμε πάντα UEFA. Μάλιστα. Τώρα που είπαμε UEFA, πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε. Βγαίνει για 10η συνεχόμενη χρονιά στο Europa League, είτε στους ομίλους, είτε αποκλείεται λίγο πριν τους ομίλους. Στο UEFA λοιπόν. Το Europa League που έχει πάρει τη σημερινή του ονομασία. Θέλω να φύγουμε λίγο τώρα από τον ΠΑΟΚ και να μιλήσουμε λίγο για Real, για Champions League και αυτή την Real, η οποία είναι πλέον άλλη ομάδα χωρίς τον Κριστιανό Ρονάλντο. Κάτι που το βλέπουμε όλοι. Φυσικά, όταν φεύγει ο στάρ της ομάδας, το βλέπεις και στις κερκίδες. Σε πολλά μάτς δεν γεμίζει το γήπεδο, από εκεί να καταλάβεις. Νομίζω ότι όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν ένα στάρ που να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, ναι, τα βλέμματα του κόσμου επάνω. Βλέπε παλιά ΠΑΟΚ Φραντζέσκος, βλέπε Τρουσουνίδης, Κούδας, καλά δεν συζητάμε. Ναι, και σταματάνε τα πάντα. Ναι, γιατί μετά την εποχή Κούδα δυσκολευτήκαμε. Ήρθε μετά πόσα χρόνια σου βγήκε ο Τρουσουνίδης? Ήρθε πολλά χρόνια μετά. Ναι, απλώς υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι θέλαν να πάρουν τον τίτλο. Ναι, φυσικά όχι, να μην ξεχνάμε ότι ένα από τα στάρ ήταν και ο Γιώργος Κωστίκος. Έτσι. Θα συμφωνήσω απολύτως με σένα. Ναι. Είναι αυτοί οι παίκτες που τραβάνε τα βλέμματα, αυτό που λέμε. Φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Έτσι και η Ρεάλ νομίζω έχει χάσει από αυτό πάρα πολύ από τον Ρονάλντο, τον οποίο εγώ δεν το συμπαθώ και καθόλου. Εντάξει, να πούμε έχεις και να δικαίωμα, φυσικά. Είναι εγώ είμαι μέση άρρωστος, ξέρουν όλοι. Βεβαίως θα είσαι και μέση. Έτσι. Τόσο μάγος των μάγων. Έτσι, ο Χρειά μπροστά του και ο Χάρι Πότερ και οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικός μάγος της Τρόκυλης Θεάς. Κύριε Ισμύρ,
Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες αυτές θα βρουν τον δρόμο τους. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ήδη παιχθήκανε μόνο δύο αγώνες. Και νομίζω ότι η Ρεάλ θα είναι πάλι ένα από τα φαβορί. Έχει απελευθερωθεί ο Μπέιλι, παίζει πολύ διαφορετικά. Έχει αλλάξει το στυλ της Ρεάλ. Είναι καθαρά πολύ πιο επιθετικό, αλλά με διαφορετικό. Δεν παίζει όλη η ομάδα για να παίχνει, δηλαδή αυτό έτσι ακριβώς. Και φυσικά και η Μπαρσελόνα είναι μεγάλη ομάδα. Και θα το δούμε στο τέλος ότι πάλι αυτές οι δύο ομάδες στο τέλος μπορεί να είναι σε έναν τελικό. Πάντως θα συμφωνήσει ότι το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει από τα όλα τα αθλήματα, ότι είναι ασύγκριτο με το οποιοδήποτε. Δεν είναι μια γοητεία, μια τελειότητα το να κάθεσαι και να απολαμβάνεις τα μάτια του Champions League ή ενός μεγάλων πρωταθλημάτων. Κύριε Σμύρ. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι τρόπο ζωής. Μπράβο. Ναι. Ήδη στα γήπεδα βρίσκομαι από 5 χρονών, είμαι 55. Βεβαίως. Και η ζωή μου είναι όλη ποδόσφαιρο. Όχι να παίζω και να παίζω και να εραστεχνικά και να βλέπω. Είναι κάτι που αγαπάω. Εσείς επειδή είσαστε. Καλά, αυτό κοίταξε Γιώργο, αυτό παραμύθι και είπαμε. Δεν λέμε τις αλήθειες. Εννοείς αλήθειες. Μην μιλάς, μην μιλάς, μην μιλάς. Τώρα εγώ μιλάω. Μπορείς να μην παρεμβαίνεις, παρακαλώ. Και η ένταση όταν μιλάω εγώ, σε παρακαλώ. Αυτό το ότι έπαιξε πάνω το μεγαλύτερο παραμύθι μέχρι 45 χρόνια δοκιμαζόταν σε ομάδες εδώ σε τοπικά πρωταθλήματα. Ναι, σοβαρά σου λέω. Στα 45 το πήγα. Αυτό το ραδιοφωνικό μπούλινγκ που δέχομαι θα αποχωρήσω αυτή τη στιγμή. Αυτή η λογοκρισία του λίγο. Θα αποχωρήσω ειλικρινά αυτή τη στιγμή. Όχι, απαγορεύεται. Δεν μπορεί να αποχωρήσει κανένα. Υπάρχει ελευθερία τη έκφραση. Βεβαίω, κύριε Βηγενή. Θέλω ελευθερία λόγου. Είναι ψέμα ότι πήγε 45 χρόνια και δοκιμάστηκε πάνω στο. Πώς το λένε? Στο πανόραμα. Δεν είναι ψέμα. Τα χώνια θα το πούμε. Όχι, θα το πούμε. Ο Αποστολίδης έκανε τρομερή εμφάνιση εκείνη τη μέρα, 45 χρονών. Στην κερκίδα μας ήταν πάνω από 50 άτομα για το δούμε. Έκανε τρομερή εμφάνιση και τι του λέει ο Αποστολίδης. Ο Κούλης ο Αποστολίδης, ναι, θεωρώ. Ναι. Ναι. Και του λέει, ήσουν πάρα πολύ καλός φίλος, αλλά θέλω κάτι καλύτερο. Και τι του λέει ο Ισμύρ. Ο Στέφανος ο Προπόκης είναι φίλος μου και πραγματικά είναι φίλος. Ναι. Και κουμπάρος μου. Γνωρίζω τον Στέφανο. Δηλαδή, σαν γνήσιος νεοέλλην, έψαχνε το μπούλινγκ, να φανταστώ. Μπορεί να ήμουν 45 χρονών, έμοιαζα πολύ μικρότερος. Τι σημαντικό. Δεν πειράζει, και η προσπάθεια επιβραβεύεται. Θέλω να πάμε λίγο στα χθεσινή μας την παταγώδη αποτυχία της στοιχηματική και μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί χθες έδωσα και είπαμε θα μιλάμε πάντοτε εδώ πέρα μόνο και αυστηρά για αλήθειες. Έδωσε λοιπόν ο βασιλιάς εισαγωγικά που χθες ήταν κανονικός σκλάβος σε καράβια το διπλό της Μπενφίκα, το οποίο θεωρώ ότι πέρασε εύκολα παρά το 0-2 αρχικά. Υπήρχε. Είχαν κάνει οι παίκτες της Μπενφίκα 11 κλασικές ευκαιρίες στα πρώτα 30 λεπτά. Στη συνέχεια και μετά την κόκκινη κάρτα είδαμε άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ πραγματικά αναστήθηκε, έκανε το 2-2 με τον Κλωναρίδη με τα 2 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε τη φάση του αγώνα, στην οποία ο ποδοσφαιριστής που ακούει το όνομα αυτό, ο Κλωναρίδης πάλι, δεν δίνει την μπάλα αριστερά του για να κάνει εύκολα το 3-2 και μια τεράστια ανατροπή ομάδα της ΑΕΚ. Και έτσι μετά αυτός ο Άγιος Σεμέδο, ο ψηλός αυτός μαύρος πάνθυρας θα χαρακτηριστεί, έστειλε την μπάλα να επαναπαυτεί με ένα μακρύ, με ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο δεξιά γωνία του Μπάρκα. Λοιπόν, την Μπενφίκα τη βρήκαμε στοιχηματικά. Τη Μάντσεστερ, την οποία πλέον θα την εγκαταλείψουμε, γιατί προσπαθούμε να τη βάλουμε πάντα στη ζωή μας, έχοντας τέτοιο απίθανο ρόστερ, με Λουκάκου, με Ποκμπά, που να πρωταναφερθεί κανένας, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε την Βαλένθια. Οπότε πρόβλημα, την παρατάμε. Και η Λιόν χθες, στο άδειο της γήπεδο, το τιμωρημένο, βρέθηκε να χάνει με 0-2, ισοφάρισε σε 2-2, έκανε 3-4 κλασικές ευκαιρίες και δεν κατάφερε να κάνει το 3-2. Οπότε για χθες, με μία κουβέντα, γελιοποιηθήκαμε. Είχες 1-3. Συγγνώμη, αρκεί. Ένα συγγνώμη. Συγγνώμη, εννοείται. Ναι. Αλλά κύριε, να ξέρετε και κυρίες, αυτά που σας δίνω πρώτος από όλους καταστρέφομαι εγώ. Έτσι. Και όλα αυτά τα βάζουμε στη μία, στη μοναδική εταιρεία, στην Goldbet Sofia μας, η οποία τι κάνει και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε προσφορές και σήμερα. Να υπενθυμίσουμε όμως το διαγωνισμό που τρέχει. Για το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, στέλνετε λοιπόν FM κενό το ID του λογαριασμού σας ή το username στην Goldbet. Πρέπει να έχετε τον λογαριασμό στην Goldbet στο 54526. Στείλτε μας και το μήνυμα, βέβαια, αν θέλετε. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι τυχεροί. Σήμερα όμως έχουμε και Champions League. Έτσι. Συνεχίζεται. Έχουμε μηδενική Κανιώτα στο παιχνίδι Tottenham Barcelona και Νάπολη με την Liverpool. Το οποίο τότε να Μπαρτσελόνα είναι τεράστιο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να κάνει νίκη τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές σε πρωτάθλημα. Άρα αποκλείουμε το διπλό, έτσι. Όχι, θα αποκλείουμε το διπλό. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Όχι, όχι. Θα το πιστέψουμε σήμερα το θηρίο. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι θηρίο. Συμφωνείς, Ισμή μου, στο τότε να Μπαρτσελόνα τι βλέπεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σε αυτό. Γιατί το ποσοστό, δηλαδή το διπλό της Μπαρτσελόνα σήμερα είναι 2,05. Και θεωρώ ότι σπάνιες φορές όλη τη χρονιά θα βρούμε την Μπαρτσελόνα στο 2,05. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και αν κοιτάξεις, αν πιστεύεις και στην παράδοση,
ο Μέση με αγγλικές ομάδες γίνεται τάβρος κανονικός. Ναι, 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 συμφωνώ, συμφωνώ. Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω λίγο να φύγουμε από το Champions League. Θα επανέλθουμε μετά με την ησυχία μας, γιατί η εκπομπή είναι ελεύθερη, το θέμα είναι ελεύθερο, έχουμε πει. Θέλω λίγο να πάμε στο match της επόμενης Κυριακής, στο οποίο θέλω να εστιάσουμε σε αυτό, να μιλήσουμε για τους οπαδούς μας, για την αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Αν αυτό βοηθάει στην πόλη γενικότερα, το ότι ο Άρης δεν είναι στην ίδια κατηγορία με εμάς, γιατί το είχαμε ξεχάσει εδώ και μια τετραετία. Τι ανέβηκε. Ανέβηκε, Γιώργο. Δεν έχει ενημερωθεί. Ανέβηκε, Γιώργο. Απροετοίμαστο ήρθε. Γιατί σα απροετοίμαστο. Να ξέρετε ότι ο Άρης είναι στην ίδια κατηγορία πλέον με εμάς και την άλλη εβδομάδα παίζουμε Άρης ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ. Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο Χαβιλάο. Ανεβήκαν και εκεί. Ανεβήκαν. Και κάνουν και μια, πέρα από το χιούμορ, το γλυκό που κάνετε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα φετινός Άρης, ο οποίος βρίσκεται ήδη ψηλά στη βαθμολογία, φέρνει αποτελέσματα. Αλλά εγώ θεωρώ, η γνώμη δική μου είναι και μετά θα ακούσω και τη δική σας και θα τη σεβαστώ, ότι όλα θα γκρεμιστούν στην επόμενη αγωνιστική, στο Χαριλάου. Εσείς κύριε Ισμύρ, αυτό το ματς, αυτό το ΠΑΟΚ, που θεωρούμε ότι ξεχυλίζει από ποιότητα χωρίς να έχει παίξει ακόμη, πώς το βλέπετε, να κάνετε μια απλή αναφορά? Πιστεύω ποδοσφαιρικά υπάρχει μια χαόδης διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Άρης με έχει εκπλήσει θετικά. Δεν περίμενα να παίζει τόσο όμορφο ποδόσφαιρο. Δεν θα λέγατε ότι είναι εύθυκτος? Μίλα καλύτερα. Θα μιλήσω καλύτερα. Άμα να βρίζουμε εδώ, αρχίζουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να βρίζω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ανακαλώ. Είναι και η ώρα τέτοια. Ανακαλώ, ναι. Δεν είναι prime time. Prime time. Δεν μπορούμε να βρίζουμε. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ήταν αυτό το match να υπήρχαν παρουσία και από τις δύο ομάδες, όπως πηγαίναμε εμείς παλαιότερα και αναφέρομαι σε εσάς κύριε Ντέλα. Θυμάστε κάτι ωραίο Άρης ΠΑΟΚ που πηγαίναμε? Εγώ θυμάμαι Γιώργο. Γιώργο, ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ο Γιώργο. Όχι, δεν μιλάμε ναι. Μαζί, ναι. Συγχωρείτε, το match που με έχει μείνει, γιατί λες για κόσμο. Με έχει μείνει όταν κάναμε την αποχή και κερδίσαμε 0-1 με τον γκολ του Κωστίκου. Βέβαια, το 1977-78 είναι. Απίθανο, κολοκοστίκο στη θύρα 1. Ναι, είμαστε τότε πόσο χρόνο ήταν. Είναι το 78, εσύ ήσουν 13 ετών. 13 χρονών. Με το κασκόλ μέσα κρυμμένο, γιατί κάναμε αποχή. Ναι. Αποχή, κατά αποχή το για τον Παντελάκη. Για το μεγάλο τον Παντελάκη. Τεράστιος παράγοντας. Αλλά επειδή επηρεαζόμασταν από τον μεγάλο τον Μανάβη. Τον οποίο τον συγκαταλέγεις μέσα στις μορφές του ΠΑΟΚ. Τις ιστορίες του. Και είναι έγκλημα που δεν έχει τιμηθεί ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατή και κάθετη τοποθέτηση για το Μάκη το Μανάβη. Μάκης Μανάβης, αυτοί οι άνθρωποι και ο Κόνης φυσικά του ΠΑΟΚ. Η προσφυγιά έκανε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Μεγάλος και ο Σαββίδης, μεγάλος και ο Πατατούδης, μεγάλοι άνθρωποι που φάναν, δώσαν λεφτά, έχουν βάλει. Και την ψυχή του ολόκληρη καταθέτουν. Αλλά ο κόσμος είναι αυτός που έχει κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Αυτό. Και θυμάμαι εκείνο το μάτς που κάναμε αποχή. Και ένα Χαριλάο ολόκληρο να φωνάζει ΠΑΟΚ που είναι ο λαός. Με έχει μείνει αυτό μικρό. Και ΠΑΟΚ που είναι. Και είχα σκάσει, ρε παιδί μου. Ήθελες να δείξεις ότι δεν υπάρχει ο λαός. Και είχαμε ένα Μανάβη να μας δει. Τώρα μην πω και τι. Όχι, όχι, ζητήματα άσχημα, δεν έχει νόημα. Μην μιλάει κανείς, μην κάνει. Τώρα μιλάμε γεμάτο οι ταράτσες γύρω-γύρω, γεμάτο με κόσμο. Και κάνει το 0-1 ο Κωστίκος. Γύρω στο 80. Ναι, 75 κάπου. Δεν θυμάμαι. Όχι, ψέματα δεν θυμάμαι. Και γίνεται χαμός στο Χαριλάο. Ο λαός εμφανίστηκε. Και τρελάθηκε ο Μανάβης. Βγάλετε τα κασκόλ σας και πανηγυρίστε. Ναι. Εντάξει. Σε πλήρη αντιπαράθεση γι' αυτό, γιατί εγώ θα κάνω και το συνήγο από το διαβόλου. Ένα από τα κορυφαία συνθήματα τα οποία ακούστηκαν και νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα ήταν στο Παλέντε Σπορ. Το συζητάω. Είναι το σύνθημα σταθμό από την μεριά των οπαδών του Άρη. Άρη που είναι ο λαός που του είπε. Μπράβο, όταν εμείς φωνάζαμε Άρη που είναι ο λαός σου και δεν έχετε, ξεκινήσαμε εμείς με ένα δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό, τι ήρθατε να κάνετε στο γήπεδο αυτό. Χάναμε εμείς με 25 πόντους από εκείνον τον Άρη, του Γκάλη και του Γιαννάκη, του Σούμποτη, της πραγματικά εκπληκτικής ομάδος, και σηκώνονται και μας φωνάζουν, αποστομώνοντάς μας κατά 100%, δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε λαό, εσείς που τα έχετε όλα, κοιτάξτε το ταμπλό. Και τι απαντήσαμε όμως, Γιώργα, και εμείς αμέσως? Αμέσως δώσαμε απάντηση εμείς, κάτι για τις μανούλες, κάτι που να τις αγαπάμε. Δεν είναι σωστή και η εκπομπή αυτή γενικότερα δεν εστερνίζεται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εδώ έχουμε επίπεδο υψηλό με ύψιλον. Ναι. Καταλάβατε σωστά. Λοιπόν, Σοφία μου, επειδή θέλουμε να επανέλθουμε στο χώρο του στοιχηματισμού, γιατί η εκπομπή είναι και στοιχηματική κατά βάση. Φυσικά. Η Goldbet είναι πανέτοιμη να δεχτεί και σήμερα τους πελάτες της. Πανέτοιμη καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Champions League. Σήμερα έχει και Ελλάδα κύπελο. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Ναι, αλλά παίζει με μια ομάδα που δεν την ξέρει κανένα. Με ποιον παίζει, να παίζει την ομάδα που είναι ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Όχι, την ομάδα που δεν ξέρει κανένα. Λέω ότι αντίπαλο του Ηρακλή. Ξέρει με ποιον παίζει. Στην Άξο παίζει. Πώς ήταν την ομάδα? Μισό λεπτό. Βλέψετε, την ξέρει άνθρωπο. Γραβιέρα, Άξο. Δεν είναι τώρα αυτό.
είναι Θύελλα Καμαρίου. Ναι, η Θύελλα Καμαρίου τώρα. Η Θύελλα Καμαρίου παίζει φοβερό μπάσκετ. Ναι, ναι, είναι ποδόσφαιρο. Να ξέρεις ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Να πάμε λίγο στα προγνωστικά μας. Να πάμε λίγο στα προγνωστικά μας, γιατί σήμερα πραγματικά είναι τεράστια τα ποσοστά που δίνει η Goal Bet. Να ξεκινήσουμε με αγώνες που ξεκινάνε 8 παρα 5. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε Λοκομοτίβ Μόσχας με Σάλκε. Εγώ θέλω πρώτα, επειδή έχουμε σήμερα δύο πολύ καλούς φιλοξενούμενους στην εκπομπή, να πει πώς το βλέπει αυτό το μάτσο ο κύριος Ντέλλας. Για άμα δεν θέλει να μιλήσει, το αφήνει αυτό το μάτσο. Ναι, πάει και κοιτάω κάτι, όχι, ας μιλήσει ο κύριος Γιώργος για μένα. Όχι, το Λοκομοτίβ Μόσχας Σάλκε. 8 παρα 5 Champions League. Το πρώτο μάτσο της ημέρας. Και τα τρία σημεία παίζουν. Ναι. Για μένα, αλλά η δικιά μου εμπειρία λέει ότι το μάτσο αυτό είναι under βασικά. Μάλιστα, επειδή σημειώνεστε εδώ και είναι να ξέρετε, θα ασχοληθούμε με εσάς αύριο. Και παίρνω και τελικό σημείο το Χ. Μια ισοπαλία. Όχι, όχι, δεν θα λέμε 10 από ό,τι. Ένα. Το άντερ λέτε. Το άντερ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό το μάτς δεν το ακουμπώ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι. Γιατί η Σάλκε είναι κωμικοτραγική στη Γερμανία. Μόλις έκανε την πρώτη της νίκη πριν από 4 ημέρες με το Mainz και έβγαλε την ψυχή σε όλους τους ανθρώπους που επένδυσαν πάνω τους, ναι, στο αίμα της ψυχής τους. Σωστά. Γιατί ήξερα παιδιά που επένδυσαν τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, ξέρεις, αυτά τα λεφτά. Ναι, 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 τα γνωστά. Τα το που είπαμε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Είχα ένα φίλο, να σου πω μια ιστορία, ο οποίος είχε πρακτορείο προπό. Και ερχόταν ο κόσμος και έπαιζε. Πλήρωνε τη ΔΕΗ και τους έδινε ρέστα κεριά ο άνθρωπος. Ναι, λέω άλλος, γιατί μας δίνεις κεριά, πάρτε τα, θα χρειαστούν. Τα έπαιρνε λοιπόν τα χρήματα, τα επένδυε σε ομάδες οι οποίες δεν του έκαναν την τύχη να κερδίσουν, τη χάρη να κερδίσουν. Οπότε τα κεριά είχαν τη χρησιμότητά τους. Να ξέρετε, υπάρχουν και αυτά. Αλλά εμείς είπαμε εδώ πέρα, δεν παίζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Και σας μιλάει ποιος, ο νούμερο ένα κατεστραμμένος. Και θα παίρνετε συμβουλές στη ζωή σας, από αυτούς που τα έχουν κάνει όλα που άνα στη ζωή τους. Αυτοί σας συμβουλεύουν καλύτερα. Συμφωνείτε με αυτό, κύριε Γιώργο? Με ποιον Γιώργο? Με ποιον Γιώργο? Με τον κύριο Σμύρ. Ναι, ναι, με την που άνα συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια. Ναι, ναι. Μπερδευόμαστε γιατί καθόμαστε δίπλα-δίπλα και μου βάζει χέρι τώρα. Ωραία, θα ήθελα. Λοιπόν, κύριε Σμύρ, θα συνεχίσω με εσάς. Παρακαλώ. Το Tottenham Barcelona πώς το βλέπετε? Εγώ τοποθετήθηκα για διπλό. Σας είπα και προηγουμένως. Και εσείς διπλό? Διπλό, ναι. Μπράβο. Για να δώσουμε και την τριάδα την οποία θεωρούμε εμείς ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Παρί Ερυθρός Αστέρας. Εγώ το Παρί Ερυθρός Αστέρας δεν μπορώ να το ακουμπήσω γιατί είναι κωμικό το ποσοστό, το 1,07. Εντάξει. Και για μένα στοιχηματικά μου είναι αδιάφορο. Είναι παγερά αδιάφορο. Mm. Μόνο στα γκολ κάποιο. Ίσως έτσι παίχτης. Κάποιοι που θέλουν να ποντάρουν πιο σίγουρα μπορούν. Ναι, 1,07 για να σε δώσω καταλάβει, σοφάκι μου. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Ευρώ, ναι, 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 είναι και παίρνει 70 ευρώ. Είναι μικρό. Δηλαδή πεθαίνει σε κάθε σέντρα που κάνει ο Ερυθρός Αστέρας, κάθε φορά που έχει την μπάλα, κάνει 10 φορές το σταυρό σου. Όπως έπαιζε παλαιότερα ο Πάοκ, είχε μια ομάδα μπάσκετ πολύ καλή και έπαιζε το σύστημα σταυρό. Με ποιον παίχτη, κύριε Ντέλλα, θυμάστε? Με τον κύριο. Μην τον ξυπνάς. Στο Γιάκοβιτς. Βέβαια. Το σύστημα σταυρό. Δίναν την μπάλα επέκτηση του Πάοκ στο Γιάκοβιτς και κάναν το σταυρό τους. Το θυμάστε? Πολύ καλό σύστημα, ναι. Ή εκείνο με το 3U που παίζανε παλιά. Το θυμάστε, κύριε Ντέλλα? Η εθνική με τον Γκάλι, εντάξει. Τα έδειγα. Δεν ήταν εθνική με τον Γκάλι. Η εθνική με τον Γκάλι, την οποία επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ανήκετε στην οικογένεια του Πάοκ εδώ και πολλά χρόνια, σε όλη σα τη ζωή φυσικά. Έτσι. Για πείτε μου την άποψή σα για τον Νίκο τον Γκάλι, κύριε Σμύρη. Για μένα ο Νίκος ο Γκάλης είναι ο μεγαλύτερος αθλητής του μπάσκετ που έχει βγει ποτέ. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Το σέβομαι και τον εκτιμώ. Μπράβο. Με έχει στεναχωρέσει πολλές φορές. Συμπλέω απόλυτα με την άποψή σας. Θα ήθελα πολύ να τον είχα στην ομάδα μου. Έτσι. Εσείς, κύριε Ντέλλα. Εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι καθόλου. Δεν θέλω. Θέλω να το σβήσετε εντελώς από τη μνήμη σας. Βεβαίως έχετε. Θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος παίκτης ο Πρέλεβιτς. Μεγαλύτερος παίκτης ο Πρέλεβιτς. Μήπως φάσκετε και αντιφάσκετε, γιατί σε μία συζήτηση από λίγων μηνών. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το να υπάρξει βία ξαφνικά μέσα στο στούντιο. Είναι το άγχος. Μην νομίζετε δηλαδή ότι θα ξεπεραστεί έτσι. Εσείς κριτικάρατε και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα χρονικό διάστημα προδιετίας πολύ σκληρά τον Μπάνε τον Μπρέλεβιτς, αυτόν τον αληθινό άντρα που σας έκανε τόσο περήφανο και χαρούμενο. Μήπως θέλετε να ανακαλέσετε? Κοίταξε. Τώρα άσε τι λέμε στο καφενείο, εντάξει. Στο καφενείο έχω πει ένα άλλο πράγμα. Το καφενείο είναι η βουλή των Ελλήνων. Θα το πω. Ο ΠΑΟΚ τότε του μπάσκετ έγινε μεγάλος λόγω του Φασούλα. Γύρω από το Φασούλα χτίστηκε η μεγάλη ομάδα. Θέλω τώρα, να επιχειρηματολογήσω. Σκαλακούμπινε λίγο από κάποιο τώρα. Αλλά θέλω να επιχειρηματολογήσω. Εννοείται. Και από μένα. Και μια ανάσα να κλειστούν τα μικρόφωνα. Δεν αλλάζω γνώμη γι' αυτό. Ναι, για επιχειρηματολογήστε, σας παρακαλώ. Γιατί πώς έκανε ο. Εσείς λέτε τώρα ότι ο Φασούλα έκανε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέτε. Πώς δηλαδή, με ποιον τρόπο. Γιατί ήταν αυτό, ρε παιδί μου, γύρω από ποιο. Ο Πρέλεβιτς έκανε, ποιο ο Κόρφας, τι. Όλοι καλοί ήταν. Αλλά δεν υπήρχε Φασούλα τότε. Κύριε Σμύρη, η άποψή σα. Αυτό έκανε τα πάντα μες στο γήπεδο. Κύριε Σμύρη. Για μένα τον ΠΑΟΚ τον έκανε μεγάλο Άρης. Μπράβο. Αυτό ναι. Έχω να πω.
είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Εγώ σε αυτή την άποψη θα συμφωνήσω. Και κοντά στον Άρη, σταδιακά γίναμε και μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη, μπασκετικά για 2 χρόνια τουλάχιστον 3. Αν θυμάστε τότε, είχαμε κάνει μία μεταγραφή, ένα παίκτη από τον Απόλλων Πατρών, αφού πήγε εκεί η συζήτηση στο μπάσκετ σήμερα. Ο Μέλης. Ο Μέλης, μπράβο. Ναι. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ το Μέλη, πλήρως έδωσε ο ΠΑΟΚ τότε μια πεντάδα παικτών. Τον Πλάτωνα, τον Χωτοκουρίδη, τον Τζάκι, τον Καλόγερο, ένα ψηλό που είχαμε πάρει και πέρασε με ξεχωριστή αποτυχία από όλα τα τμήματα. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόψω, επειδή τώρα ανέφερε το Μέλη. Επειδή ανέφερε για το Μέλη, αυτό πρέπει να το πούμε. Το τι σεβασμός υπήρχε τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια μεταξύ των φιλάθρων του Άρη, του ΠΑΟΚ και έτσι πέρα. Εντάξει, πάντα υπήρχε την παράδοση. Αλλά αν θυμάσαι καλά, όταν πήραμε το Μέλη, ο Μέλη σε κάποια φάση έχασε το παιδί του, νεογέννητο. Το θυμάσαι αυτό? Όχι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και παίζουμε ένα ντέρμπι στο ΠΑΟΚ Άρης. Και κάποιοι φίλαθλοι τώρα, κάποιοι πολύ λίγοι, μεμονωμένα κάτω-κάτω, βρίζουν το παιδί του Μέλη. Όχι, αυτά φίλε. Ναι, όχι. Και σηκώνονται όλοι οι Αριανοί προς τιμή τους. Και τους πετάξαν έξω από το γήπεδο. Αυτό το θυμάμαι και ανατριχιάζω τώρα που το λέω. Ακριβώς τέτοιο επίπεδο πρέπει να υπάρχει και τέτοιο επίπεδο εγώ θέλω να υπάρχουν σε όλα τα ΠΑΟΚ Άρης. Να υπάρχει ένταση, να υπάρχει καζούρα φοβερή την επόμενη μέρα, αλλά κατά την ώρα του αγώνα που είμαστε αντίπαλοι, να υπάρχουν συνθήματα και κόσμος εκατέρωθεν. Σωστά. Αυτό δίνει άλλη μια πινελιά, άλλη μια ζωγραφιά στα τόσο ωραία μάτς που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολο ο Άρης θα ξαναπέσει. Ας πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και βλέπουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύ κομψότατο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε στοιχηματικά. Γιατί η εκπομπή κυρίως είναι αυτό. Να προσπαθήσουμε, είπαμε, να μεταλαμπαδεύσουμε τις όποιες γνώσεις μας. Όποιοι θέλουν να ακολουθούν, όποιοι θέλουν, τραβάνε το δικό τους προσωπικό τους δρόμο. Λοιπόν, για να γίνω λίγο συγκεκριμένος, θα μιλήσω λίγο εγώ και θα δώσω σήμερα τη Λίβερπουλ διπλό μέσα στην Νάπολη. Διπλό λοιπόν. Διπλό και 2-21. Μια Λίβερπουλ την οποία μια ομάδα παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει εκπληκτικό ρυθμό, εκπληκτική τριπλέτα μπροστά. Ο Σαλάχ, ο Φερμίνιο και ο Μανέ νομίζω ότι μπορεί να κάνουν θαύματα. Κύριε Ντέλα, τι λέτε για αυτό το μάτς, για τον Νάπολη Λίβερπουλ? Βασικά ανέβασε η Λίβερπουλ, έχει το καλύτερο τρίο επιθετικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό ανέφερα. Εντάξει, θα πω και τη Παρή, αλλά επειδή δεν χωνεύω καθόλου το Νεϊμάρ, θεωρώ ότι είναι. Έτσι δεν είναι, ναι, άσχετο. Το Νεϊμάρ δηλαδή. Όχι, κυνηγήστε τον κύριε Σμύρ. Ο άνθρωπος κυνηγάει τον Νεϊμάρ. Ναι, Καραγκιοζάκος. Καραγκιοζάκος. Δηλαδή περίμενε ο Νεϊμάρ να πάει στα 26 του και να ακούσει αυτό. Και γλίτωσα. Τον έδιωξα την Παρσελόνα και γλίτωσα. Τώρα θα φάω και το Σοάρες και θα γλιτώσουμε. Θα ξαναπέρθει η Παρσελόνα στις νίκες και στις επιτυχίες. Τώρα έχω βάλει ιδέα το Σοάρες, ξέρεις. Εσύ να φας το Σοάρες. Ο Ντέλας από τη Θεσσαλονίκη θέλει να φάει το Σουάρες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και δηλαδή η άποψή για τον Νεϊμάρ είναι ότι δεν είναι στους 5 κορυφαίους αυτή την εποχή εν ενεργεία ποδοσφαιριστές? Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Είναι μία άποψη. Τη δεχόμαστε. Είναι καλύτερο τον Αζάρ, λέει, τι είναι. Φίλε μου, τη δεχόμαστε. Θυμάσαι τι είχε πει ο Βολτέρος, γιατί ξέρω ότι έχει άρτιες σχέσεις με το χώρο τη γνώση. Τι είχε πει λοιπόν ο Βολτέρος, κύριε μου? Κάτι γιατί τα ακούω ότι. Δεν συμφωνώ ούτε μια λέξη από σαλέ, αλλά δεν υπερασπίζομαι. Είναι τελευταία βρανίδα του αίματό μου. Όχι, βρανίδα του αίματο. Βρανίδα του αίματο είναι ο όρκο στο στρατό. Θα υπερασπίζομαι με. Δηλαδή ήμαρτον. Το Βολτέρο με τον ελληνικό όρκο. Ναι, μα πώ θα κάνετε καριέρα? Μα εδώ είστε τόσο καλή, τόσο δυνατή. Βάλε διαφημίσει να σωθούμε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Πάτε πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένα. Για να συντέχνε που είμαστε. Η Γιάννα με είπε καλύτερα να μην πα στην εκπομπή, γιατί μπορεί να χαλάσει το όνομά σου. Η Γιάννα, να ξέρετε, είναι μια φίλη του, αγαπητοί ακροατέ, με την οποία συζούν σαν αδελφάκια μαζί. Που μπορεί να κάνουν και άλλα πραγματάκια, αλλά κυρίω συζούν. Ένα 92 ύψο. Είναι μια ψηλή γοργόνα. Παράτησε το μόντελινγκ για να κάνουν οικογένεια. Α, το είπατε για μόντελινγκ. Το είπατε για μόντελινγκ, γιατί εδώ επιπαντός επιστητού. Για την Ιωάννα Μπέλα τη Star Ελλάς, κύριε Σμύρ, θέλω να δω αν είστε γνώσεις και σε αυτό. Τι γίνεται? Η Ιωάννα Μπέλα. Όμορφο κορίτσι για μένα. Η οποία κατέκτησε τον τίτλο τη Star Ελλάς 2018. Καλυστία στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Η οποία έχει αποχωρήσει πριν από μία εβδομάδα. Από το Next Top Model. Από το Next Top Model. Πολύ ενημέρωση βλέπω. Πολύ φουσκωμένη, ρε παιδιά, την είδα. Πάρα πολύ φουσκωμένη. Όταν λέτε, θεωρείτε ότι έκανε κάποιες επεμβάσεις? Θεωρώ ότι έχει κάνει μόνο επεμβάσεις. Μόνο. Ειλικρινά. Πάντως είναι ένα κορίτσι. Κάνει τη γυναικεία όμορφια. Είναι δροσερό κορίτσι, αλλά δεν είναι έτσι και το κορίτσι. Δηλαδή να πω όλα. Είναι κορίτσι με υποστήριξη, δηλαδή. Πώς να το πω. Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Να δώσω μία τριάδα τώρα. Έχει κάτι να σα ρωτήσω, κύριε Σμύρ. Φίλου γνωστού δεν έχετε να δώσετε κάποια χαιρετίσματα στα οποία στο διάλειμμα είχατε αναφερθεί και λέτε, επειδή με δίνετε ευκαιρία τώρα και είστε μπροστά μικρόφωνο και πάρα πολλού ακροατέ. Καταρχήν θέλω να δώσω χαιρετίσματα
στην Ιαπωνία και ξέρω ότι με βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τον φίλο μου. Να το σε βλέπουν Τάκη. Δύσκολα, να σε ακούνε. Να και σε με βλέπουν και με ακούνε. Ποιον έχει στην Ιαπωνία, ο. Ο φίλο μου, ο Τάκη. Ο Τάκη είναι. Ναι. Χαιρετίσματα στον κύριο Νίκο Ψωμιάδη. Τον ιδιοκτήτη των παγωτών Α. Παγωτών Α και Α Φρίγκορ. Μάλιστα. Και θέλω να δώσω και χαιρετίσματα στο φίλο τη γυναίκα μου, ο Χρήστο Μαυροδή, ο οποίο είναι ένα παοξή ψεγάδι. Αψεγάδιαστος. Αψεγάδιαστος. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ 24 ώρες το 24ωρο. Μπράβο. Και ειλικρινά. Θα το δώσουμε φυσικά. Και μπράβο του, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία ενασχόληση. Την εκπομπή μαζί την ακούνε τώρα, γυναίκα μου το φίλο. Πάρα πολύ σωστή ενασχόληση. Και να δώσω και μία τριάδα επευκαιρία. Βεβαίως. Ακούστε κύριε, αλλά και κάτι άλλο να κάνετε ταυτόχρονα δεν πειράζει. Θέλετε να κερδίσετε, ακούστε τον Ισμύρ. Λοιπόν, πάμε Ισμύρ. Σάλκε Άντερ. Διπλό την Μπαρτσελώνα. Ναι. Και γκολ, γκολ και over το Liverpool Napoli. Η Napoli Liverpool όπως είναι στοιχηματικά. Πάρα πολύ ωραία τριάδα. Πάρα πολύ ωραία τριάδα. Αλλά είπαμε για να πιαστεί ένα στοίχημα και να αυξήσει τα χρήματα στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς μας, τι χρειάζεται κύριε Ντέλα? Η τύχη νομίζω. Η θεά τύχη. Ε? Η θεά τύχη δεν παίζει κομβικότητα το ρόλο. Ναι, όπως εχθές με να καταλάβει ο κύριος Γιώργος δίπλα μου. Έπαιζε τη Μάντσεστερ Σίτι. Πότε έβαλε τον γκολ η Σίτι? Στο 87. Ναι. Μέχρι το 87 το βλέπαμε μαζί το μάτς. Οι πουλημένοι τα έχουν πάρει, δεν βλέπει. Ρε σταμάτα, ρε, του λέω. Αφού βλέπει, πιέζουν οι άνθρωποι. Όχι, είναι, το μάτς είναι στημένο, του βλέπει στο δεύτερο μήκο γιατί έβαλε live. Έβαλε στο live κάποια λεφτά. Ναι. Και μόλι μένει τον γκολ, τι γυρνάει και λέει. Άγιοι άνθρωποι, μπράβο. Κατευθείαν κράζει εμένα που του βλέπει πουλημένου και εσύ εγώ έπαρε. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Σκολοτούμπα δεν υπάρχει όλα. Είναι αυτό που λέμε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Έτσι ακριβώ. Είναι αυτό το δεν νομίζεις που μπαίνεις μέσα και δεν είναι αυτό που νομίζεις η γνωστή απάντηση δεν όταν βλέπεις σεξουαλικές δράσεις. Είναι, είναι άλλο δηλαδή. Ναι, 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 τι είναι που δεν είναι αυτό που νομίζω που είναι αυτό δηλαδή. Δεν το έχει καταλάβει ο Παντέλος ποτέ αυτό. Εντάξει, ο Ντελάκος μας. Ναι, ναι. Ο Ντελάκος, κύριε Σμύρη, η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Ο Ντελάκος με τόση αγάπη για τον ΠΑΟ και τόσες γνώσεις περιορισμένες ή που σιγά σιγά ολοένα γίνονται και μεγαλύτερες, θεωρείτε ότι μπορούσε να βοηθήσει κάποια στιγμή τον ΠΑΟ από ένα διοικητικό πόστο? Διοικητικό, νομίζω πως όχι. Δεν έχει τα φόντα αυτά. Δεν έχει τα φόντα. Όχι. Έξω από το γήπεδο μπορεί να βοηθήσει. Προπονητής δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχω κάνει προπονητής. Εσύ έχεις κάνει προπονητής. Όταν λέτε έξω από το γήπεδο, κύριε Σμύρ. Έχει διατελέσει προπονητής όμως. Μία και τελευταία, ναι. Μία τελευταία φορά είχαμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Όταν ένωσε. Για πέστε μου λίγο την ιστορία. Την ιστορία, ρε. Θέλω να την πείτε. Την κύριε Γιώργο, να την πείτε εσείς. Τότε. 20 χρόνια πριν να πούμε. Τι λέει, όχι, το 95 τόσο, ρε. 20-23, δεν λέει κάτι. Να σου πω για να θυμίσω, ο Κοφίδης στον Άρη πότε έχει έρθει? Όταν γύρισε από τον Ολυμπιακό, ναι, άμπρα, στον Άρη. Ναι, για τότε, να το 94-95, τώρα έρχεται ένα κοινό μα φίλο, το οποίο μιλάμε ονόματα, πάμε στη Νεάπολη και ήθελα να διοργανώσουμε ένα αγώνα φιλικό. Τότε ήταν καλοκαίρι και όλοι οι παίκτες και στον Πάοκ στην καφετέρια, οι γνωστοί. Ονομάστε ποιοι ήταν οι παίκτες. Θα σε πω τώρα μέσα. Λέει Γιώργο, με λέει κανόνισε ένα μάτς να κάνω, να δείξουμε ξέρω για καλό σκοπό. Είναι φιλανθρωπικό σκοπό στην Νεάπολη. Οπότε να οργανώσετε ένα μάτς και το μαζεύω, θα παίζουν εν και μαζεύω, και μαζεύω εγώ τους παίκτες. Βοηθός προπονητή, ο Γιώργος Σμυρνόγλου, δίπλα. Ναι. Και πάμε στο γήπεδο. Είμαστε μέσα στα ποδητήρια και μου λένε, θα πω μετά ποιοι. Ναι, μου λένε. Ναι, κάνε την ομάδα, θα το πω. Ναι. Κάνε την ομάδα. Ναι. Λέω, έλα παιδιά, κάνε τις... όλοι τώρα μιλάμε εθνική, παίζουν και τέτοια. Με βάζουμε το ζόρι και κάνω την ομάδα. Και την κάνω, και βγαίνουμε έξω. Και ξεκινάει, πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι στη σέντρα και αρχίζει να ακούω κάτι πινελίκια από πίσω. Πίσω από τον πάγκο, ακούω κάτι πινελίκια. Ναι. Πεταμένα και, και γυρνάω και κοιτάω ποιου έχω αφήσει στον πάγκο. Ναι. Βασικά θα σου πω την 11 πρώτα για να καταλάβει. Ναι. Τερματοφύλακα Παναγιώτη Αργυρόπουλο. Νομίζω τον ανέφερε προχθέ. Ναι, ναι, Αργυρόπουλο. Δεν πήρε το μακεδονικό στο πάγκο ναι. Και έκανε 0 συμμετοχέ. Ναι. Όλη τη δεξιά πλευρά την είχε. Βασίλη Μπορμπόκη, Στέφανο Μπορμπόκη. Ναι, εδώ τι να λέω. Έτσι, εντάξει. Αριστερά. Έχω βάλει τον Κοφίδη αριστερό μπακ. Ναι. Εθνικές, τέτοιες. Ναι, 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 ναι. Τώρα, τι να λέμε, Σάβα, ναι. Και μπροστά Λεοντιάδη. Το Μιχάλη τον Λεοντιάδη, ναι. Αυτό τον είδε με ποδοσφαιριστή. Ναι. Που μια γαλήνια έκταση πάνθανε. Ναι. Στόπερ, αμυντικούς έχω το Δέλα. Το Δέλα. Ξέφυλ ναι. Τότε αυτό και τέτοια. Ναι. Ναι. Και τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα ή ο Μίτογλου. Στον πάγκο ψήκατε, κύριε Γιώργο. Λαγωνίδης παίζει, μπροστά ο Ζούκα. Ναι. Ζούκα ναι, και, και, και λέω γιατί με βρίζουν τώρα αυτοί που έχω αφήσει στον πάγκο. Και γυρνάω και κοιτάω και έχω αφήσει έξω στον πάγκο. Χωρίς το καταλαβαίνω. Ναι. Κανα... Δεν χωράνε, ναι, εγώ 11 παίζω. Και έχω αφήσει έξω. Μπουγιουκλή, Σαμόλη, Μπιμπισίδη, Τσέλιο. Είναι τυχαίο που αφήσει τον Άρη έξω. Είχα 8 παίκτες του Άρη. Με χαρτάκι. Όχι, όχι. Και εκεί σταμάτησε η καριέρα μου. Τελείωσε η καριέρα σου, λογικότατα. Λογικότατα τελείωσε η καριέρα σου. Θέλω λίγο να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε σήμερα, στο μάτς το αυριανό του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, στο μάτς το οποίο είναι με την Πάτε Μπορίσοφ, στην
Λευκορωσία. Ένα έχει δύο απουσίες, έτσι να αναφέρουμε. Επιστρέφει ο Λέο Μάτος όμως. Και τι απουσίες έχουμε? Ουάρντα και Ελκαντουρί. Μπράβο. Δεν ο Ουάρντα, ο οποίος, θέλω να τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι τόσο χαρισματικός και τόσο ιδανικά αυτόχερας. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ τα μέγιστα, γιατί και ηλικιακά μπορεί να γίνει περιουσιακό στοιχείο της ομάδος. Έτσι, και παίρνει τα χεράκια του και βγάζει τα ματάκια του. Ο Ελκαντουρί είναι τραυματίας. Έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψή μου γι' αυτόν. Είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει η ομάδα. Αυτό το λέω και θα το ξαναλέω. Λοιπόν, ο οποίος και κλείθηκε και στην Εθνική Αιγύπτου, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Είναι σταθερά. Μα έπαιξε παγκόσμιο κύπελο ο Ουάρντα. Έκανε συμμετοχές. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, εσείς για τον Ουάρντα, ποια είναι η άποψή σας? Ισμύρ. Εγώ νομίζω ότι είναι ακριβώς. Συμφωνώ με αυτό που είπες εσύ, ότι ο Ουάρντα αδικεί τον εαυτό του. Είναι αυτή η κατηγορία των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα. Έχει άψογη τεχνική κατάρτιση, αλλά υστερεί κατ' εμέ στο επαγγελματικό κομμάτι. Στο επαγγελματικό κομμάτι, μα δεν το βλέπει σωστά. Ναι. Κύριε Γιώργο, εσάς θέλω να μιλήσω για δύο ποδοσφαιριστές, γιατί σε άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει κατηδίαν έχετε εκφράσει αντιρρήσεις σε σχέση με την ποιότητα του Αλέξανδρου του Πασχαλάκη, του Πορτιέρου του Βασικού του ΠΑΟΚ και του Αλεξάνδρου Παπαγιοβίτση. Μην με βάζεις τώρα. Όχι, θέλω να μου πεις. Δεν είναι κακό να τοποθετήσει για κάποιον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, εσύ θεωρείς. Θα πω το ίδιο πράγμα για τον Πασχαλάκη. Θα πω αυτό που είπε και ο Γιώργος για τον Ουάρντα. Πιστεύω ότι αδικεί τον εαυτό του. Πρέπει βασικά το παιδί να δουλέψει πολύ στις εξόδους. Εγώ το λέω τώρα που όλοι τον υμνούν. Εντάξει? Αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό λέμε. Γιατί εμεί τι θέλουμε. Το καλό τη ομάδα θέλουμε. Δεν πιστεύω ότι θα το βρούμε μπροστά μα αυτό. Αυτό το ότι. Δηλαδή πρέπει να τελειώνει τι φάσει. Υπάρχουν τερματοφύλακε όπω ο Ατματζίδη παλιά, α πούμε. Να διαβάζει τις φάσεις δηλαδή, να, λέτε, ακριβώς, και να είναι πιο γρήγορος και να τα τελειώνει όπως λένε στην έκφραση. Ότι είναι πάρα πολύ καλός κατά από τα δοκάρια, με τα δυνατά χέρια, γρήγορα χέρια. Αλλά δεν ξέρω που θα... Πάρα πολύ. Για τον Παπαγιοβίτση, η άποψή σας? Καλά, γιατί είναι. Εγώ τοποθετήθηκα ότι θα βγει πρώτος κόρης στην Ελλάδα φέτος, εύκολα. Δηλαδή πρώτη μέρα έρθει στην εκπομπή πρέπει να φάω ξύλογο. Δηλαδή να κυνηγήσω αυτού εδώ. Δεν λέω να κυνηγήσει. Τα πουλέ στο καφενείο, μα την άποψή σου δεν είναι κακό αυτό. Δεν μ' αρέσει να ποδοσφαιριστεί. Θέλω σέντερφορ κοντό. Τέλος. Κάτι σαν τον Οκά. Εσένα μπορεί να μην σε αρέσει το παστίτσιο και δεν πάει να πει το παστίτσιο. Εγώ λέω την άποψή μου τελείω. Δεν πρέπει να είσαι λίγο πιο αντικειμενικό? Ένα παίξ που δεν ακουμπάει την μπάλα. Ένα παίξ που δεν ακουμπάει την μπάλα σε όλο τον αγώνα. Δηλαδή δεν πηδάει. Δεν πηδάει, δεν το ξέρει. Άστρε. Το ξέρει. Το ξέρει. Ναι, είναι δικαιολογικό. Τέλο πάντων, εντάξει, έχω άλλη άποψη. Να κάνω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι είναι ότι καλύτερο υπάρχει, το θεωρείς κιόλας ότι δεν πρέπει να είναι και στην ομάδα. Και θέλω ένα παίκτη με εκπληκτικά νούμερα. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά καλά λόγια για αυτό τον ΑΚΠΟΜ. Τον ΑΚΠΟΜ, ναι. Ναι. Μα δεν τον έχουμε δει. Μακάρι έχω ακούσει καλά λόγια και μέσα από την ομάδα. Έχω ακούσει πάρα πολύ και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι θέμα Λουτσέσκου. Εγώ πιστεύω σε κάποια φάση θα μπει μέσα. Α, και ο Καρέλη, βασικά. Έχουμε και τον Καρέλη. Σε κάποια φάση θα τον ξεχάσετε τον Μπρίγιοβι. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Ακούγεσαι, Γιώργο, να ξέρει. Και γράφεσαι, μάλιστα. Έτσι είναι. Γιατί η ιστορία, ο ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα αναφερθεί σε σένα, μάλλον θα θέλουν να σε πάρουν και να σε απομονώσουν. Κόντρα πάω, κόντρα στο ρεύμα. Τι να κάνω? Να πας κόντρα στο ρεύμα με επιχειρηματολογία, όχι με έναν άνθρωπο που έχει εκπληκτικά νούμερα. Προσωπικότητα μη δεν μιλάω. Όχι, όχι, όχι ξύλο. Όχι σούτια. Όχι εντάσεις. Να πω τη γνώμη μου λίγο. Ο φίλος Γιώργος, αγαπητός, όταν τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος θέλει κάτι καλύτερο, που ο Πάουκ έχει να βγάλει πρώτο σκόρερ πόσα χρόνια? Από την εποχή του Σαλπικίδη. Ακριβώς. Και θέλει κάτι καλύτερο. Με 16 γκολ φάνηκε στην Ελλάδα, με 30. Ναι. Το κάτι καλύτερο δεν μας το διευκρινίζει. Τι κάτι καλύτερο? Τι να πάρει, το Μανέ? Να συμμετέχει στο παιχνίδι, να συμμετέχει. Σε από μπάλα να συμμετέχει. Όχι, όχι αιωνία, όχι αιωνία, κυρία μου. Το επίπεδο του αυτό είναι. Το επίπεδο του αυτό είναι, δεν πειράζει. Πήγε ο Κουλούρης στον Ατρόμητο και έκανε δήλωση. Θα βγει πρώτο σκόρε. Και μη γελάς, κύριε. Όθον, μη γελάς. Αυτό είναι το επίπεδο. Τι να κάνουμε? Τον ακούμε. Είναι φίλος και πρέπει να τον ακούμε. Επιτρέπονται στην εκπομπή, έχω πει ότι επιτρέπονται έως τρεις διαφορετικές βλακίες σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Όταν η μία βλακεία διαδέχεται την άλλη, αυτόματα αυτό που σε λέει. Αναφέρεσαι. Θέλω να πληρωθώ. Φεύγω. Συνήθω αποχωρώ. Θέλω να πληρωθώ. Θα πληρωθείτε μετρητή ό,τι έχουμε πει. Το πείτε γύρω στο γιο που με είπε τώρα. Εννοείται, θα τα πάρετε όλα όπως πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ να χαθεί ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Ούτε κανονικό, λεπτό. Κανονικό bullying, κανονικά το ήξερα. Κανένα bullying. Λοιπόν, στοιχηματικά η Goldbet που έχει ανοιχτές τις αγκαλιές της. Ανοιχτές. Ορθά ανοιχτές. Ναι, πόσα ακόμα Σόφι έχει θέματα εκεί πέρα, πόσα ακόμα γεγονότα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα. Έχουμε τένις. Μπάσκετ, hardball, φούτσαλ. Το φούτσαλ το οποίο το μάθαμε πλέον. Έτσι. Ποδόσφαιρα. Έχουμε rugby, έχουμε υποδρομίες και υποδρομίες στο live.
Έχουμε πολλά σήμερα, ας πούμε, στο μπάσκετ έχει Ελλάδα κύπελο, έτσι. Για κάποιους που είναι fan μπάσκετ. Έχει Euro Cup, έχει Τουρκία Cup, έχει Ισπανία, έχει Γερμανία. Διαστημικές οι αποδόσεις σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Να το λέμε και αυτό. Επίσης, για λίγο ακόμα μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. ΠΑΟΚ Απόλλων, με τη βοήθεια της Goalbet εννοείται. Λοιπόν, όσοι είστε εγγεγραμμένοι χρήστες στην Goalbet, στέλνετε FM και NO, το ID του λογαριασμού σας ή το username στο 54526 και την Παρασκευή θα ανακοινωθούν λοιπόν οι τυχεροί. Και επειδή στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί η Goalbet έχει φαν και πελάτες σε όλη την Ελλάδα, δεδομένο είναι αυτό, και σε όλο τον κόσμο. Όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να σας πάρει οποιαδήποτε ώρα, τι πώς γίνεται, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Καλά. Αν αναφέρει αυτό, μπορούμε να το πούνε και εδώ. Επανάληψη, μη τρυπάσει τι μαθήσεις. Οι υπάρχοντες που έχουν, που είναι γεγραμμένοι οι χρήσεις της Goalbet. Λοιπόν, διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, επειδή μου μάλωσε με τη γυναίκα σου 4 ώρα τα χαράματα και πέσει ένα στοίχημα. Μπορεί να σε πάμε τηλέφωνο, θα το σηκώσει κάποιο κανονικά. Φυσικά. Σαν να είναι 11 ώρα τηλεφωνικά. Και μέσω live chat και με μήνυμα εξυπηρετούν 24 ώρες. 24 το πιο βασικό, Γιώργο, είναι ότι δίνει τα καλύτερα ποσοστά από όλες τις άλλες εταιρείες. Τώρα τι συζητάμε, τώρα τι ώρα θα πάρει να βάλει την τηλέφωνο. Έτσι ακριβώς. Εσύ ειδικά που το αθλείσαι και είσαι εγγεγραμμένος στην Goalbet και εσύ και οι δύο, ξέρετε. Δεν είναι κακό, φίλε. Δεν είναι κακό να παίζει light χρήματα για να ψηλό μέρο κάτω. 2 ευρώ, 3 ευρώ. Για να πούμε ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν είναι ποτέ χαμένοι στην Goalbet. Καθημερινά υπάρχουν προσφορές. Προσφορές η μία διαδέχεται την άλλη. Πώς θα γίνει. Θέλω να και όταν χάνει, αν πει συγγνώμη, έκανα λάθος, μπορεί να του έδινε και τα λεφτά πίσω. Όχι ακριβώς. Δεν θα τα πάρει όλα με το συγγνώμη. Ναι, μπορεί να αναγνωρίσει το λάθος. Είναι ο παίκτης του συγγνώμη. Εγγεγραμμένο συγγνώμη. Το μόνιμο γιατί η Σμύρ το κάνει και αυτό. Μπορεί να κάνει και κασάου. Ένα μάτσο μπορεί να κάνει και κασάου. Συγγνώμη. Το παίζει και άσο και εκεί και δύο. Και το έχει σε τρεις διαφορετικές τσέπες. Και όλα τα πια πάντα κερδίζει. Τι κάνει μισό λεπτό λίγο αυτό, γιατί πέρασε λίγο αχτύπητο και δεν το κατάλαβαν οι ακροατές. Κάνετε συγκεκριμένη καταγγελία ότι ο δεξιόν σα παίζει πώ. Για πάτε το λόγο λίγο. Κάθε μάτσο που παίζει το παίζει. Τι κάνει δηλαδή. Και άσο και εκεί και δύο. Και επίση τον κολοτσέπη έχει over και under. Ό,τι και να βγει κερδίσει. Και δείχνει δηλαδή το ανάλογο δελτίο τη Goalbet, πάντα δείχνει το ανάλογο τη Goalbet. Πάντα κερδισμένο. Με Goalbet είμαι πάντα κερδισμένο. Αληθεύει, κύριε Σμύρ, ότι τα έσοδά σα αποκλειστικά και μόνο είναι στοιχηματικά, ότι ζείτε από τον τζόγο. Αυτές οι φήμες υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να πρευτολογήσω, αλλά πραγματικά είναι αλήθεια. Μπράβο. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς άλλος κάνει άλλη εργασία, εσείς είστε επαγγελματίας παίκτης του στοιχήματος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν σας στέλνουν στις εταιρείες. Φωτογραφία με έχουν σε όλες τις εταιρείες. Σαν καταζητούμενο, wanted. Ναι, πώς είναι ότι απαγορεύεται. Σε έχει κάνει πλούσιες, γι' αυτό τον αγαπάνε. Ανοίγουν την αγκαλιά τους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, σε ποιο άλλο κομμάτι θέλετε να αναφερθούμε? Θέλω να πω κάτι για τον φίλο μου Παντέλα. Ό,τι θέλετε, ελεύθερο θέμα έχουμε. Είχαμε πάει κάποτε σε ένα αγώνα, θυμάστε, ήταν τιμωρημένη Τούμπα, πάω Ηρακλής στα Τρίκαλα. Είχαμε κερδίσει ένα 0 με γκολ του Καρτάδου στο πρώτο λεπτό. Πολύ σωστά. Ενημερωμένος κύριε. Ναι, ευχαριστώ. Και γίνανε κάποια επεισόδια με την δείξη του αγώνα. Και ήμουν με τον φίλο μου, τον Γιώργο. Έχουν παραγραφεί, πες. Συνεχίστε. Τελειώνει το μάτς, γίνονται τα επεισόδια. Κοιτάω δεξιά-αριστερά, πουθενά ο Γιώργος. Περπατημένος ο κύριος Γιώργος. Λαγούμι έψαχνε να κρυφτεί. Τον βρήκαμε σε μια νεόχτιστη πολυκατοικία των Τρικάλων. Αυτός ο άντρας, ο αληθινός. Αυτός ο παοξής ο γενικός. Στα συμβαίνουν. Εδώ θα τοποθετηθώ, συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Με μια ποντιακή έκφραση η οποία λέει: του Φοβιτσέα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Γι' αυτό έκανε. Ντύθηκε Φοβιτσέας. Ο Παντέλας κρύφτηκε στην οικοδομή και στη συνέχεια τίναξε σαν άμμο από το μαγιό του τη σκόνη και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Όχι, βέβαια. Πάμε να μιλήσουμε. Όχι, όχι, θα τα πείτε. Επειδή έχω πολλά να πω. Όχι, θα πεις. Μα εδώ, δουλειά σου είναι αυτή. Και αύριο, γιατί και αύριο μαζί θα είμαστε. Αυτό έχω. Αγκαλιά. Απεριόριστο, άπλετο. Άπλετο. Αύριο, κύριε Γιώργο, εντάξει, αφήνω σήμερα να βγει καρόβε. Α, σήμερα θα μιλήσει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει να πω για κάτι. Με Ολυμπιακό, με τέτοια κάτι ιστορίες που έχει κάνει. Μην τα πούμε όλα σήμερα μαζεμένα, έχουμε χρόνο. Με κουστούμια που έμπαινε μέσα στο γήπεδο και τέτοια. Γιατί να μην πει ο άνθρωπος. Ναι, άσε, θα σε πω άμα. Μα μπορούμε να την πούμε αυτή την ιστορία, αν θέλετε. Βεβαίως, κύριε Σμύρη. Είναι κάτι που δεν με προσβάλλει με τιμά. Έπαιζε πάω ο Ολυμπιακός. Βεβαίως. Στην Τούμπα. Και... άλλα λέω, κύριε Γκρου, και ήταν. Αφήστε να μιλήσει, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ντέλα. Ένα παρατηρητής λίγο γεμάτος έτσι.
Τέλος πάντων, ένας παρατηρητής. Γεωργέας, κάπως έτσι λεγόταν, ναι. Και μπήκα στο αγωνιστικό χώρο με κουστούμι κανονικά. Και κάθομαι στον πάγκο του ΠΑΟΚ που ήταν τότε και έκανε προπόνηση η ομάδα του Ολυμπιακού. Έκανε ζέσταμα. Μετά από λίγο ο κύριος Παντελεμής, επειδή μπήκα εγώ, ήθελα να μπει και αυτός. Ο Ντέλλας, ο Γάλλος. Ο Ντέλλας από το Τιζόν. Εγώ με το κουστούμι, ο κύριος Παντέλλας πήδηξε με μπλουτζίν πάνω κάτω. Έρχεται ο παρατηρητής, μου λέει παρακαλώ, λέω σε μένα μιλάτε κύριε. Μου λέει παρατηρητής Α, λέει παρατηρητής Β. Χάρηκα μου λέει. Δίπλα μου κάτω ο κύριος Γιώργος. Λέει ο κύριος, λέει δεν το γνωρίζω. Κάνει ένα νόημα, έρχονται αστυνομοί και τον παίρνουν παραμάσκαλα και τον πάνε μέσα. Φταίω εγώ. Έχω κάνει καταγγελία για κάτι. Οπότε κύριε Γιώργο, μείνατε και στα κρατητήρια. Είστε μέρος του συνθήματος. Για σένα έχω κάνει κρατητήριο. Δεν έμεινα. Ένα βράδυ δεν έμεινα. Έμεινε σε ένα βράδυ τύπου. Δύο ώρες έμεινα στο αστυνομικό τμήμα και ήρθαν και με βγάλαν όλοι. Τώρα μην λένε ποιοι με βγάλαν. Με χρηματική αποζημίωση ή έτσι κάνω. Όχι. Γνωριμίες, ξέρεις. Αυτά δεν τα θέλω. Γιατί εσείς είστε αριστερής υφής. Είστε αριστερής υφής και δεν θέλετε τέτοια πράγματα. Σας ενδιαφέρει η αξιοκρατία. Με βάση αυτό λέτε ότι κινείστε. Θα το πάμε και πολιτικά τώρα. Μα δεν το πάμε, δεν κάνουμε κάτι. Άμα θέλετε, το αποφεύγουμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Απλή επιδερμική αναφορά κάνουμε. Ότι έχει fan club, έτσι. Yeah. Εδώ έρχονται μηνύματα. Λέει γεια σου, Όθωνα, με τον Παντελέ σου. Φανατικοί ακούνε εδώ. Γίνεται πόλεμο. Γίνεται δουλίτσα. Ο χαμό του χαμού θα γίνει. Και ακόμα είναι η αρχή. Τώρα που θα λυθούμε κι εμεί όλοι, γιατί και εγώ θέλω λύσιμο, θα περάσουμε όπω πρέπει. Όμορφα και αβίαστα. Μία ώρα μακριά από την ανία και τη ρουτίνα τη καθημερινότητα. Εσύ Σταύρο μα δεν σημαίνει και η Λευκορωσία. Εμεί τα βρήκαμε. Γεια σου Σταύρο. Ανέβασε και story ο Σταύρο. Μα δείχνει εδώ 9 βαθμού εκεί στη Λευκορωσία. Πολύ χαιρετίσματα να μα ακούει. Πολύ ωραίο δωμάτιο. Βλέπω, ωραίο, ναι. Αλλά ωραίο. Μόνο έπιπλα. Δεν βλέπω άλλα ντεσού. Θα βοηθηθεί Σταύρο, γιατί ξέρω ότι ακού. Τα ράδιο δουλεύουν δεξιά-αριστερά. Έτσι θα γίνουν όλα όπω πρέπει. Μόνο μην έχει άγχο. Το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Έχει και άλλους αγώνες σήμερα, βέβαια. Έχει να μπουν και να διαβάζουν. Δεν παίρνω όλο έτοιμο φαγητό, μα σημαίνω. Εννοείται. Θα μπουν στη σελίδα, θα μελετήσουν. Θα παίξουν τα λεφτά του, θα τα ρισκάρουν. Αν είστε γραμμένοι στην Goldbet, να κάνετε εύκολα την εγγραφή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην είναι έτσι εξπέρ με την τεχνολογία. Κάποιοι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σοφία, επειδή τα ξέρετε όλα αυτά, εμείς το 60% ή over 40%. Έτσι έχουμε μαύρα τα μεσάνυχτα σε σχέση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και φυσικά υπάρχει το support για να σε βοηθήσει να κάνεις την εγγραφή σου εύκολα και γρήγορα. Τα χαιρετίσματά μας όλο το τμήμα support της Goldbet και κυρίως τη χαρά. Συνεχίστε. Στεφανία, βάλε μια γράπα, έρχομαι. Γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα τώρα στο 90. Γεια σου support. Λοιπόν, συνεχίστε Σοφία να κλείσετε όπως πρέπει. Λοιπόν. Goldbet, λοιπόν. Goldbet. Εμείς θα είμαστε εδώ για να πούμε έτσι αναλυτικά περισσότερο για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ. Θέλω έτσι πολύ ωραία περιγραφή, έτσι. Λεπτομερώς. Εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 2 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Φυσικά με την Goldbet μαζί μας καθημερινά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Εγώ ελπίζω να τους έχουμε και αύριο μαζί μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και τους δύο Γιώργηδες που με τίμησαν με την παρουσία τους. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια πρωτόγνωρη. Και αύριο. Με μεγάλη μου χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αμέσως στο λογιστήριο. Επαγγελματίες κανονικά, ξέρετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Φιλιά σε όλους τους ακροατές. Και απολαύστε το από εδώ και πέρα τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.